στον Πειραιά. Οι γονείς μου κατάγονται από την Αλβανία. Ήρθαν εδώ πριν από 21 χρόνια περίπου. Και εγώ γεννήθηκα και μεγαλώνω εδώ πέρα. Εδώ και 2 χρόνια είμαι τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα. Ονομαζόμαστε QRD. Παίζουμε λαϊκά, ρεμπέτικα και έντεχνα τραγούδια. Όταν ψάχναμε για τραγουδίστρια σε συγκρότημα, ακούσαμε πολλές φωνές από το σχολείο μας. Η Κλωδιά ήταν όμως αυτή που μας τράβηξε το ενδιαφέρον. Αγαπάμε τη ρεμπέτικη μουσική επειδή κάνει επίκληση στο συναίσθημα. Έχει μια μεγάλη θεματολογία από τον έρωτα και την αγάπη μέχρι και τα κοινωνικά φαινόμενα. Επιλέξαμε αυτό το είδος της μουσικής διότι μέσα από αυτή τη μουσική εκφραζόμαστε και μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα το συναίσθημά μας. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, από πού σου προέκυψε το ρεμπέτικο? Γιατί δεν ήφιστε, ναι, παιδιά σε αυτή την ηλικία να μην ακούνε μέλισσες και να ακούνε ρεμπέτικο. Και μέλισσες ακούω, ναι, και όλους σας ακούω. Απλά έχω μια ευαισθησία στο... Δηλαδή ποια αγαπάς, πες μου αγαπημένα σου τα ρεμπέτικα τραγούδια, τα πιο αγαπημένα σου. Τι να σας πω, είναι πολλά, διάφορα. Ωραία, σήκω να μας παίξει ρεμπέτικο, θα μας παίξεις. Όχι, τώρα θα σας πω έντεχνο. Είμαι αρκετά αγχωμένη, διότι πρώτη φορά μου δίνεται μια τέτοια ευκαιρία. Αλλά είμαι και πολύ χαρούμενη και περήφανη για τον εαυτό μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ήσουν καταπληκτική. Θέλουμε να μας πεις ένα ρεμπέτικο. Ωραία, αυτό το εγώ δεν καπέλα. Ξέρω καν αν θέλω να ακούσω άλλο. Πάει κατευθείαν για τελικό. Δεν θέλω να ακούσω καν άλλο. Άνοιξε μια φωνή, άνοιξε έτσι. Ναι, ήρθε να το χαλάσει. Εγώ πιστεύω ότι θα σου δώσουμε την ευκαιρία γιατί έχει πραγματικά φωνάρα, ανοίγει. Έτσι. Πιστεύω θα πας πολύ μακριά στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, άκουσα κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Λοιπόν, θα σε δούμε όμως μπροστά στον τοίχο, παιδιά. Ναι, ναι. Και ναι. Περιμένουμε όλοι με αγωνία και είμαστε σίγουροι βασικά, αλλά θα το σηκώσεις. Καλή επιτυχία. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ζέστη στη φωνή της, η σεμνότητά της. Είναι πολύ ωραία η παρουσία της. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί θα γοητεύσει και τον κόσμο. Πέρασα. Νιώθω πολύ περίεργα που πέρασα στα live. Θα ήθελα να σηκωθεί ο τοίχος, αρχικά για τον εαυτό μου, μετά για τους γονείς μου, γιατί θέλω να τους κάνω περήφανους. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι μπορώ να σας ανταποδώσω όλα αυτά που έχουν κάνει για μένα τόσα χρόνια.